μέρου, γιατί κάνετε πως είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Και καλώς ήρθατε στην τέταρτη μέρα του vlog μας και ανυπομονώ πότε θα έρθει αυτή η μέρα που θα αρχίζω να σας λέω 6η-7η, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα γίνει και αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ όμορφη η Παρασκευή μου, γιατί τελείωσα γρήγορα το μοντάζ. Ο Αλέξανδρος κοιμήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, οπότε ξεκίνησα και εγώ το μοντάζ πάρα πολύ γρήγορα και έχω κοιμηθεί 7 ώρες γεμάτες σερί. 7 η ώρα ο Αλέξανδρος ξύπνησε και ήρθε στο κρεβάτι. Και έτσι είμαι ωραία, φρέσκια, ανανεωμένη, έτσι νιώθω εγώ τουλάχιστον, φρέσκια, ωραία και ανανεωμένη. Και τώρα έχω έρθει, είναι Παρασκευή και κάθε Παρασκευή, πέρα το ότι αλλάζω τα σεντονάκια μας, είναι η μέρα, κάθε Παρασκευή, ξέρω τι είναι το πρόγραμμά μας, αν δεν γίνει κάτι με τον Αλέξανδρο, καταλαβαίνετε. Κάθε Παρασκευή ξέρω ότι πρέπει να αλλάξω τα σεντονάκια μας και σήμερα έχω ψυχοθεραπεία, κάθε Παρασκευή έχω την ψυχοθεραπεία μου, για την οποία σας έχω μιλήσει και είδα ότι πραγματικά ενδιαφερθήκατε πάρα πολλές γι' αυτό. Για τη Στέκα, επειδή θα με ρωτήσετε, μην αρχίσετε να γράφετε, θα σας πω σε λίγες ημέρες. Μεγάλη ιστορία για αυτή τη Στέκα, είναι που σας έλεγα. Και το μπλουζάκι μου είναι περσινό ρεγκαλίνας. Και για το παλτό είμαι σίγουρη ότι θα με ρωτήσετε. Και για το παλτό θα σας πω σε λίγες ημέρες. Γιατί όταν βλέπετε αυτά τα έτσι τύπου βασιλικά κουμπάκια, τρελαίνεστε και με ρωτάτε συνέχεια από πού είναι η μπλούζα ή οτιδήποτε άλλο φορά έτσι με αυτό το στυλ τα κουμπάκια. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία αυτό το παλτό. Και επειδή από αυτό το e-shop έχω παραγγείλει και κάτι άλλο που περιμένω και θέλω να έχω και μια δεύτερη γνώμικη άποψη πριν σας μιλήσω για αυτό το e-shop, θα σας πω σε λίγες ημέρες. Σήμερα, μόλις φύγω από εδώ, γιατί θα είδατε και το πρωί που έκανα έτσι ένα τεστ και θα σας έκανε εντύπωση, δεν ένιωθα κάτι, απλά επειδή θα πάω να δω σε εξωτερικό χώρο μία εγγυούλα, που την ξέρετε, θα δείτε σε λίγο, ένιωσα πιο σωστό να κάνω ένα τεστ, παρόλο που νιώθω τέλεια. Αλλά επειδή ξέρω κόσμο που νιώθει τέλεια και είχε κορονοϊό και δεν το ήξερε, το έμαθε από ένα rapid test που έπρεπε να κάνει για τη δουλειά του. Και επειδή θέλω εγώ να νιώθω καλά και ότι δεν θα φέρω την κοπέλα αυτή σε δύσκολη θέση να προκύψει κάτι, έκανα το τεστάκι μου να είμαι σίγουρη. Αυτά, επειδή έχει φτάσει η ώρα μου, σας αφήνω. Πάω να κάνω την ψυχοθεραπεία μου, να γυρίσω φρέσκια φρέσκια. Ναι, ήθελα να σας πω ότι αν σας ενδιαφέρει να σας μιλήσω σε κάποιο από τα επόμενα έτσι vlog μας λίγο περισσότερο για την ψυχοθεραπεία, να μου το πείτε, γιατί πραγματικά όταν σας το είπα σε ένα βίντεο είδα ότι πάρα πολλές ψάχνεστε γενικότερα και είδα και πάρα πολλές που έχετε άσχημη εμπειρία από ψυχολόγους και τι δεν διάβασα. Εγώ δόξα τω Θεώ με την πρώτη βρήκα μια ψυχοθεραπεύτρια η οποία είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί. Έχουμε ταιριάξει τέλεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρω άλλους που κάνουν ψυχοθεραπεία και δεν ταιριάξανε με τον πρώτο, δεύτερο ψυχοθεραπευτή και πήγανε σε τρίτο, ακόμα και σε τέταρτο. Και βρήκανε μέχρι που καταλήξανε και βρήκανε. Μαύρη μάσκα σήμερα. Πώς την πάτησε έτσι. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να φοράω μαύρες μάσκες, μου αρέσει να φοράω μαύρος. Αυτά, δεν έβαλα και κραγιόν σήμερα, μην γίνω όπως εχθές και γίνω ρεζίλη. Αυτά, άντε σας αφήνω για να πάω. Μουα. Και δείτε ποια έχω εδώ. Γεια σας. Και κάτι άλλο εδώ. Όχι μόνο την Ελεονόρα. Δείτε τη γλυκούλα που είναι, δεν μπορώ παιδιά. Με τη μάσκα τώρα τέλεια. Αυτή είναι η εγγυούλα που σας έλεγα ότι θα πάω να βρω μια εγγυούλα και έκανα το τεστ κλπ. Και λοιπά. Ήρθα να δω την Ελεονόρα. Αυτά έλεγες και ένα... όλα. Τα πάντα είπα. Θα τα δω αύριο, τέλεια. Της έφερα και ένα δωράκι γιατί τώρα με αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να πάμε στο μευτήριο δυστυχώς. Οπότε επειδή σιγά σιγά θα γίνουν τρεις. Σιγά σιγά, ναι. Είπα αυτό να λέγαμε έρθω. Πριν ότι στάντερ έχουμε τόσο πολλά κοινά ούτως ή άλλως μεταξύ μας. Έχω ξεχάσει να κοιτάω στην κάμερα και μερικά. Έχουμε τόσο πολλά κοινά μεταξύ μας γενικότερα που θα γεννηθούν και τα παιδιά μας ίδια ημερομηνία. Ναι, ναι, στάντερ. Είμαι σίγουρη. Άντε μια πριν, μια μετά, εκεί ναι. Θα είναι. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Αχ, είμαι στο vlog της Μαρινέλη, είμαι πολύ χαρούμενη. Και εγώ που είστε, πρέπει να μιλάω στο πληθυντικό τώρα, στο δικό μου το vlog μας. Ελεονόρα μου, ευχαριστώ. Θα σας βάλω το κανάλι της Ελεονόρας κάτω στην περιγραφή. Να πάτε να δείτε, κάνει και βιντεάκια με τα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, να ξέρετε. Ναι. Πόσο cute η Ελεονόρα με την κυλίτσα της, παιδιά, εκεί δεν μπορώ.
Δεν μπορώ, μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, η δική μου περίοδος εγκυμοσύνης δεν μου λείπει καθόλου, αλλά όταν βλέπω εγγυούλες, τρελαίνομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πήγα στην ψυχολόγο, πήγε πάρα πολύ καλά η ψυχοθεραπεία και τώρα συνειδητοποίησα, καθώς επέστρεφα στο σπίτι, ότι δεν έχω μαγειρέψει κάτι. Στον Αλέξανδρο θα φτιάξω μάνικα μια μελετίτσα με ντομάτα και λίγο φετούλα. Και επειδή η μαμά μου κρατάει τον μικρό σήμερα, θα πάω στα McDonald's με το αυτοκίνητο εκεί να της κάνω έκπληξη. Να πάρω εκεί κανένα μπεργκεράκι, καμιά πατατούλα που της αρέσει και εκείνης, έτσι. Παιδιά, και εγώ τρελαίνομαι με το McDonald's. Μετά τρώγα, η Ελεονόρα ευθύνεται. Η Ελεονόρα, εγώ πάντα πήγαινα αλλού για μπέργκερ. Και πήγα με την Ελεονόρα τις 2-3 φορές, είχα να φάω χρόνια στα Mac και με πήγε η Ελεονόρα όταν πηγαίναμε στα event και σε αυτά και τα ξαναθυμήθηκα και έφαγα και κάνα 2 φορές στην Αμερική και κόλλησα. Καλωσορίσατε στο McDonald's. Καλησπέρα. Γεια σας. Παρακαλώ. Θα ήθελα παρακαλώ 5 cheese. Ωραία. 3 πατάτες. Μεγάλες πατάτες. Ναι. Να ρωτήσω, στο cheese έχει μια σάλτσα μέσα. Έχει κέτσαπ, μουστάρδα, πίπερ κρεμμύδι. Ωραία. Το ένα, αν γίνεται να μην έχει τη μουστάρδα και τη κέτσαπ. Μόνο το τυρί, η κρεμμύδα τέτοια. Ναι, ναι. Είναι 18 ευρώ και 50 λεπτά. Θα μάθεις επόμενο παράγραφο. Ευχαριστώ. Παιδιά, είναι τέλειο αυτό εδώ, έτσι. Είναι ένα υπερτέλειο συστηματάκι που έρχεσαι εδώ πέρα, ούτε κατεβαίνεις από τα μάξι, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ όμορφα και ωραία, κάνεις την παραγγελία σου. Νομίζω σε όλα τα Mac υπάρχει. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε 2 crispy, χωρίς σάλτσα, ένα cheese σκέτο. Ωραία. Χωρίς κέτσαπ, μουστάρδα και πίκλες. Και άλλα 4 τσίς με 3 πατάτες. Τέλεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ready to go. Μυρίζει το άτιμο το bacon στο μπέργκερ. Παιδιά, σας αφήνω. Να πάω να φάω. Μιλάμε, έχει φτάσει στο στομάχι στην πλάτη. Χωρίς λόγο τώρα, επειδή μου μυρίζει έτσι έντονα. Και γυρνάω σπίτι και έχει φέρει η μάνα μου αυτά εδώ πέρα τα στικάκια. Τα ωραιότατα, δεν ξέρω αν τη θυμάστε από παλιά vlog μας. Αυτά τα στικάκια, τα ζελεδάκια. Γιατί είναι έτσι κρίτσι-κρίτσι, ρε μάνα. Δεν τα λιώσε καλά η ζάχαρη. Τέλος πάντων και τα βλέπω και λέω και τα δω, δεν με αφήνουν να γιάσω, ρε παιδιά, με τη διατροφή μου. Και μετά θυμήθηκα ότι στο άλλο μου χέρι κρατάω μια σακούλα McDonald's. Να ξεκινήσω με το ότι το τρενάκι πάει, παιδιά, δεν το ήθελα απεγνωσμένα. Και το έχουμε εκεί, τουλάχιστον παίζει, αυτό είναι καλό. Δεν παίζει με το σωστό τον τρόπο. Έχει πάρει το τρενάκι και το βάζει να περπατήσει μέσα στο πιάτο του. Είναι αυτή τη στιγμή τώρα το τρενάκι και περπατάει. Λοιπόν, ήθελα λίγο να επεκταθούμε σε αυτό εδώ το δυσμυρό, το αλεξανδρινό. Και το άλλο το οποίο το έχω έξω. Απλά δεν πάω να σας το δείξω, γιατί είναι ακόμα πιο κακομοιριασμένο από αυτό εδώ. Ρε παιδιά, αλήθεια σας λέω. Εγώ, ό,τι φυσικό φυτό μπαίνει μέσα στο σπίτι, το καταστρέφω. Μου είπανε τώρα ότι το συγκεκριμένο θέλει ένα ποτηράκι νερό μια φορά την εβδομάδα. Αυτό έκανα και εγώ. Κοιτάξτε εδώ, κακομοιριά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό που ήταν εδώ το έβγαλα έξω και τώρα έφερα και αυτό εδώ. Μπας και λίγο το δει το φως και συνέλθει, αλλά δεν βλέπω να παίρνει μπρος. Οπότε θα βγει και αυτό έξω, μπας και συνέλθει, γιατί είναι κρίμα, ρε παιδιά. Ας το βγάλω και αυτό, μπας και ξεκακομοιριαστεί. Γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί είδατε πόσο όμορφο που είναι να το έχεις δίπλα από το δέντρο. Εν τω μεταξύ έχω πει σε όλους, μη μου φέρνετε λουλούδια σε γλάστρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, τα καταστρέφω όλα. Καλύτερα να μου φέρεις λουλούδι να το βάλω σε βάζο παρά σε γλάστρα. Πραγματικά είμαι ικανή μέχρι να τελειώσει ο μήνας να έχω ξεράνει και το δέντρο. Αλήθεια σας λέω, μη γελάτε, είμαι ικανή. Ναι, επικρατεί στην κουζίνα μας ένα χάος σκέτο. Έβγαλα πριν με τη μαμά μου μια φωτογραφία και επειδή ήμασταν πάρα πολύ ωριακά με τον χρόνο με τον ύπνο του Αλέξανδρου, τα παράτησα έτσι και πήγαμε να κοιμηθεί. Και έχει κοιμηθεί μόνο για μισή ώρα ο Αλέξανδρος σήμερα. Δεν ξέρω τι καινούριο είναι αυτό τώρα. Και πρέπει λίγο έτσι να μαζέψω. Γιατί δεν γίνεται να μείνουμε έτσι όλη μέρα. Thank you.
Λοιπόν, από Yogiti, έχουμε ένα Greek Balance. Του ξανανοίγει η μαμά μου το κουτί, την αρχή ήθελα να τα ανοίξει όλα. Ορίστε, καθίστε να σας το δείξω. Να το. Πολύ ωραία τα Yogiti, παιδιά. Μέχρι στιγμής τα δύο από τα τρία που έχω, αυτό είναι το τέταρτο που ανοίγω, που έχω ανοίξει, είναι έτσι λίγο καυτερούλικα. Λοιπόν, και ωραία, το ξέσκισε το κουτί της NYX, το 4. Εδώ το νούμερο 4 από NYX. Και πάμε να ανοίξουμε και από Look Fantastic. Παιδιά, νόμιζα προς τη μήνα ότι πάλι δεν είχε, αλλά όχι, έχει από κονταλή μία κρεμούλα. Να τι, εξακολουθώ να μην βρίσκω το νούμερο 2 πουθενά. Εγώ ανυπομονώ να ανοίξω το νούμερο 10, γιατί είναι το μοναδικό κουτί που εγώ άνοιξα όταν ήρθα του Look Fantastic και έχει κάτι μέσα που μοσχομυρίζει. Και ανυπομονώ πώς και πώς να το ανοίξω και να το χρησιμοποιήσω. Κεράκι έχει βασικά, γιατί δεν σας το είπα, δεν ξέρω. Αλλά έχει ένα κεράκι το οποίο πραγματικά μοσχομυρίζει, καθίστε να σας το δείξω. Αλλά θέλω να το αφήσω μέσα μέχρι να πάει η 10η μέρα, δεν ξέρω τι κόλλημα είναι αυτό. Εντάξει, μυρίζει σαπουνάκι, καθαριότητα, φρεσκάδα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι από Rituals. Αυτά για με τα κουτιά μας. Αχ, παιδιά, το τι έπαθα σήμερα με την επεξεργασία, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Ξεκίνησα, έφτασα μέχρι ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο, δηλαδή είχα να βάλω ακόμα 2-3 κομμάτια και κολλάει ο υπολογιστής και σβήνονται τα πάντα. Ό,τι είχα φτιάξει, στο βρόντο, να το πω και έτσι. Τέλος πάντων, διπλή επεξεργασία για σήμερα και έχει πάει ήδη αργά και δεν έχω τελειώσει. Θέλω να προσθέσω και αυτό εδώ το πλάνο. Τέλος πάντων, θέλω να σας δείξω λίγο δύο βιβλία που διαβάζω αυτό το διάστημα. Διαβάζω αυτό το τέλειο βιβλίο που λέει «Μία θετική σκέψη για κάθε ημέρα» και εσωτερικά είναι έτσι και σου έχει, πώς σας βάζω εγώ από το Yogiti, τα θετικά, τα μηνυματάκια, κάτι τέτοιο. Και κάθε πρωί που ξυπνάω, ανοίγω το βιβλιαράκι μου και διαβάζω λίγο έτσι ένα θετικό μήνυμα. Και άμα έτσι νιώθω λίγο πεσμένη, λίγο στρεσαρισμένη, επιστρέφω και ανοίγω και διαβάζω. Και το βράδυ πριν κοιμηθώ, τώρα διαβάζω την Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων, που είναι από τα αγαπημένα μου από πολύ 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 παιδί. Και έτσι είπα να το ξαναθυμηθώ. Βέβαια τώρα δεν νομίζω ότι θα καθίσω να διαβάσω κάτι, αν και έχει πάει αργά, θέλω να ανοίξω το Netflix και να δω ένα επεισόδιο του La Casa de Papel, να σας πω την αλήθεια, να τελειώνω και με αυτή τη σειρά, αντί γιατί έχουμε αφήσει ένα σωρό σειρές στη μέση και δεν έχουν βγει ακόμα, τι γίνεται με το Netflix τώρα, εντάξει με τον κορονοϊό και αυτά έχουν πάει πάρα πολλά πράγματα πίσω. Λοιπόν αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, μη λείψει αύριο κανένα σας. Κανένα σας, να είσαστε πάλι εδώ. Αύριο σκέφτομαι μήπως πάω λίγο τζάμπο, να ψωνίσω κάποια πράγματα που θέλω, για να αρχίσω να κλείνω και να τυλίγω τα δώρα. Και να, θέλω να γεμίσω χώρος κάτω από το δέντρο, να γεμίσει με δώρα. Και αυτά, σας χαιρετώ, πάω γιατί έχω τρελό μοντάζ. Και θέλω να δω και ένα επεισόδιο La Casa de Papel. Και αύριο... με το καλημέρα σας, θα δείτε τον μαύρο κύκλο, θα έχει φτάσει μέχρι εδώ. Φιλάκια!